Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν πυροσβέστες, εθελοντές και τοπική αυτοδιοίκηση στην προσπάθειά τους να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που από χθες καίει συμπαγές πευκόφυτο δάσος στα Βίλια. Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα τελευταία λεπτά μένεται με ακόμα πιο γρήγορους και δυνατούς ρυθμούς. Δυστυχώς το βουνό έχει λαμπαδιάσει με τη φωτιά να έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, να βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από κατοικημένες περιοχές. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν άλλοι 5 οικισμοί και ένα σήκος ευγυρίας που βρίσκονται διάσπαρτοι εντός δασικής έκτασης στους πρόποδες του όρους Πατέρας. Στην περιοχή των Βιλίων ενισχύονται οι προσπάθειες για τη διασφάλιση των οικισμών και την αποφυγή της επέκτασης της πυρκαγιάς προς την πόλη καταρχήν των Βιλίων και στους οικισμούς Άγιο Γεώργιο και Παλαιοχώριο. Η φωτιά ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στο δρόμο που οδηγεί από τα Βίλια στο Πόρτο Γερμενό και παρά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Όταν υπάρχουν, θα έλεγα σωστότερα, εκρηκτικοί μηχανισμοί διάσπαρτοι στο δάσος. Όταν αυτό συμβαίνει σε 4 διαφορετικές περιοχές και όταν όλο αυτό συμβαίνει, όταν τα συγκεκριμένα αποφόρ του αέρα ήταν αυτά που ήταν χθες, δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια. Μιλάμε πραγματικά, όσο σοβαρή και να ήταν η αμέλεια, μιλάμε πραγματικά για έγκλημα, μιλάμε για εμπρησμό. Με το πρώτο φως της ημέρας, πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα ρίχθηκαν στη μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. 6 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού Μπεργεφ, το οποίο δεν επιχείρησε χθες, μαζί με 330 πυροσβέστες και 115 οχήματα, εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Πρέπει να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, δεν θα είχαμε αυτό το θέαμα το σημερινό. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Η φωτιά στα Βίλια προκάλεσε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς άλλος ένας από τους πνεύμονες οξυγόνου του λεκανοπεδίου έγινε στάχτη.